Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Βούρκου, όπου θα καλύψουμε σήμερα τον αγώνα εδώ για την πρώτη κατηγορία της Εύβοιας, ανάμεσα στην Προποντίδα και την Κάριστο. Ένα ενδιαφέρον μάτς, λοιπόν, ανάμεσα στις δύο ομάδες, Προποντίδα και Κάριστος. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν την είσοδό τους με τα κλασικά χρώματα της Προποντίδας. Κόκκινα μπλε και μετά άσπρα η Κάριστος. Τολί. Οκ. Πολλά έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας. Θα βγουν και οι καθιερωμένες τώρα φωτογραφίες των ομάδων. Προποντίδα Κάριστος, λοιπόν, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας της Εύβοιας. Εκθέση η Αμάριθος κέρδισε 6-0 την Ερέτρια. Η Χαλκίδα γνώρισε την ήττα από τον Ελίσποτο. Η Εδιψός κέρδισε την Δροσιά με 1-0. Και σήμερα είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξάγονται για την πρώτη κατηγορία της Εύβοιας. Ένα από αυτά, λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, στο δημοτικό γήπεδο του Βούρκου, με συγχωρείτε, όπου η Προποντίδα αντιμετωπίζει την Κάριστο. Οι δύο ομάδες είχαν παίξει και φιλικό στην περίοδο της προετοιμασίας και κερδίσει άλλη Προποντίδα. Θα δούμε σήμερα διαφορετικό το μάτς, βέβαια, σε καμία σχέση. Θα δούμε, λοιπόν, σήμερα. Κρύβει αυτή η αναμέτρηση. Thank you.
γάμο. Δεν θα είναι τίποτα τα μάτια. Πήγε μακρύ, πήγε μακρύ, δεν Το 11 ήταν αυτός τώρα.
Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Κανείς δεν είναι. Άντε, το βλέπουμε. Thank you.
Πόσο μαλάκα είστε! Μαμάρι μακριά από ένα μηδέν. Μόλις σφύριξε τη λήξη του πρώτου μικρόνου εδώ στο γήπεδο του Βούρκου, όπου η προποντίδα προηγείται με 1-0 από το 15ο λεπτό με το τέρμα του Τσιαμπαλή. 1-0 η προποντίδα λοιπόν, την Γκαριστό. Αρκετές διαμαρτυρίες για κάποια offside από τους παίκτες της Γκαριστό. Είχαμε και κάποιες κίτρινες κάρτες. 45 λεπτά λοιπόν, τα πρώτα 45 λεπτά τελείωσαν πέρασαν στο Βούρκο. 1-0 προηγείται η προπονίδα της Γκαριστό. Σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Thank you.
Τι είναι σε καλά, είσαι. Thank you.
Thank you.
Όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Είναι τον μπάρα. Thank you.
Thank you.
προπονητής του αγώνα, κύριος Κυρίγος, σφύριξε την λήξη του παιχνιδιού. Προποντή δακάρι στο 1-0. Με τα τελευταία λεπτά να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά από το γήπεδο του Κούρκου. Προποντή δακάρι στο 1-0. Με γκολ από το 15ο λεπτό προηγήθηκε η Προποντίδα, κράτησε αυτούς τους τρεις πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γεια σας.